Λέγομαι Χάρης Βολέμης, είμαι από το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς και η Ελληνική Οργανωτική Επιτροπή για την Προετοιμασία της Εναλλακτικής Συνόδου των Κινημάτων, του Alter Summit, με έχει ορίσει ως συντονιστή, δηλαδή περίπου στρογονόμο, της σημερινής συζήτησης και παρουσίασης. Δύο λόγια μόνο από μένα και αμέσως θα δώσω το λόγο σε όλους τους άλλους φίλους και συντρόφους, άντρες και γυναίκες που είναι στο πάνελ, καθώς και σε άλλους που, και άλλες που έχουν έρθει και βρίσκονται κάτω από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Η Εναλλακτική Σύνοδος των Κινημάτων που γίνεται στην Αθήνα είναι κατά τη γνώμη μας ένας σταθμός στην πάλη των ευρωπαϊκών λαών εναντίον των πολιτικών λιτότητας, αυταρχισμού και στην ουσία εξουδετέρωσης των δημοκρατικών θεσμών που πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη. Στο Νότο με μεγαλύτερη ένταση αυτή τη στιγμή, αλλά όχι μόνο στο Νότο. Σε χώρες που είναι στην Ευρωζώνη και σε χώρες που δεν είναι στην Ευρωζώνη. Σε χώρες που έχουν μνημόνια και σε χώρες που δεν έχουν μνημόνια. Σε χώρες οι οποίες είναι υποψήφιες για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η Τουρκία, η οποία αυτές τις μέρες μας δείχνει τι σημαίνει αντίσταση απέναντι στον αυταρχισμό, αλλά και σε χώρες της Βαλτικής, της Ανατολικής Ευρώπης, που πρώτη υπέστη και χωρίς πολύ να το καταλάβουμε τη μεγάλη καταπίεση της λιτότητας στην μεταβατική φάση στην οποία βρέθηκε μετά το 1989. Όλοι λοιπόν είμαστε εδώ. Με πλήρη συνέστηση ότι υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία μας συνδέουν και ελάχιστα εκείνα τα οποία μας χωρίζουν. Αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε στην Αθήνα ως ένα σταθμό μιας γενικότερης πορείας που είναι το Alter Summit είναι να συντονίσουμε τους αγώνες μας. Να δείξουμε ότι δεν πέφτουμε στην παγίδα που μας βάζουν σε κάθε χώρα, ότι υπάρχει μία αντίθεση των λαών μεταξύ τους. Δεν πρόκειται για κάποια αντίθεση του ενός λαού εναντίον του άλλου. Σε κάθε χώρα, σε όλη την Ευρώπη συνολικά, είναι η από κάτω εναντίον εκείνων που επιβάλλουν συγκεκριμένες πολιτικές. Το γεγονός το οποίο φιλοξενούμε στην χώρα μας, που είναι το δεύτερο μεγάλο διεθνές ευρωπαϊκό γεγονός μετά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ του 2006, θα αρχίσει την Παρασκευή στις 7 του μηνός και θα λήξει το Σάββατο στις 8 με μία μεγάλη διαδήλωση που θα ξεκινήσει από το Μουσείο και θα πάει προς το Σύνταγμα. Έναν συμβολικό τόπο, στον οποίο ξέρουμε ότι αναπτύχθηκαν μεγάλες αντιστάσεις, ιδιαίτερα το 2011 στην Ελλάδα. Δεν θα σας πω άλλο, παρά μόνο θα αναφερθώ στους φίλους και συντρόφους που βρίσκονται στο τραπέζι και σε κάποιους άλλους που είναι από κάτω, προς τους οποίους μπορείτε να απευθύνετε ερωτήματα τόσο για το πρόγραμμα όσο και για τη γενικότερη διαδικασία της Εναλλακτικής Συνόδου των Ευρωπαϊκών Κινημάτων. Αρχίζω από τα δεξιά, όπως εσείς το βλέπετε από τα αριστερά. Είναι ο Χρήστος ο Γιωβανόπουλος από την Αλληλεγγύη για Όλους, η Κατερίνα Πούτου από την μη κυβερνητική οργάνωση Άρσης και πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου για την Καταπολέμηση της Φτώχειας, ο Βάλτερ Μπάγερ, συντονιστής του Transform και μέλος της Διεθνούς Οργανωτικής Επιτροπής του Alter Summit, η Solange Sidreira από τις Φεμινίστριες για μια άλλη Ευρώπη, ο Στέλιος Φωτεινόπουλος από την Ελληνική Οργανωτική Επιτροπή,
Ο Ζώης Πεπές, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΕΣΕΕ και ο Νίκος Ορφανός, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πετρελαιοειδών και Ενέργειας, ο οποίος εκπροσωπεί ταυτόχρονα και τις 12 μεγάλες ομοσπονδίες που έχουν κάνει ένα κάλεσμα για τη συμμετοχή στο Alter Summit. Μεταξύ μας βρίσκονται, δεν χωράμε όλοι εδώ αυτή τη στιγμή, επίσης, σύντροφοι, όπως σας είπα, από άλλη Ευρώπη, αναφέρω δύο τους οποίους ήδη έχω δει, ο Ματίας Μπένικ από το ΑΤΑΚ Ουγγαρία και ο Χένικ Ζίροκ από την οργάνωση GFR, θα μας εξηγήσει τι ακριβώς είναι. Η κουλτούρα της ειρήνης. Η κουλτούρα της ειρήνης από τη Γερμανία.